Ευλαμπία, κυρίες και κύριοι, στο Μέγαρο Μαξίμου βρίσκονται γιατροί το 24ωρο σε απόλυτη επιχειρησιακή και πολιτική ετοιμότητα. Και ενώ η κυβέρνηση έχει διαμηνήσει σε κάθε επίπεδο και προς κάθε ενδιαφερόμενο πως δεν μπορεί το Όρουτς Ρέις να περιπλέει επί μακρόν εντός της ελληνικής φαλοκρηπίδας, το κάνει για τρίτο συναπτό 24ωρο, είναι σαφές πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης τούτη την ώρα δίνει χώρο και χρόνο στη διπλωματία προκειμένου να αποσωβηθεί η επεραιτέρω κλιμάκωση της έντασης που παρατηρείται στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Καστελόριζου. Και σε αυτό το πλαίσιο στην Αθήνα αντιμετωπίζουν με ικανοποίηση ότι αποδίδει ο γύρος επαφών που κατά πληροφορίες κάνει τα τελευταία 24ωρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ξένους ηγέτες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλούν εδώ στο Μέγαρο Μαξίμου για διπλωματική αντεπίθεση και αποδίδουν πολύ μεγάλη σημασία στη στήριξη όπως αυτή αποτυπώνεται στον άξονα, όπως λένε, Ηνωμένων Πολιτειών, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ. Λένε δηλαδή πως υπάρχει ικανοποίηση για την άμεση ανταπόκριση Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνει ένα έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών ακόμη και πριν από το 15 Αύγουστο. Η εικόνα που υπάρχει εδώ, Ευλαμπία, κυρίες και κύριοι, είναι πως κλιμακώνονται οι πιέσεις κατά του Ερντογάν από περιοχές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, από ηγέτες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και μένει να δούμε κατά πόσον αυτό θα αποτυπωθεί επί του πεδίου στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτή του Καστελορίζου.